Δεν είμαι, καταδρομή. Ναι, ναι. Σου διαβάζω τι είπε ο ίδιος, έτσι, ο νεαρός, μεγάλος ηλικία, υπολογαγός. Ο τότε αρχηγός του πολεμικού ναυτικού, ναύαρχος Γκιουβέν Εργάγια, εκείνο το βράδυ μου τηλεφώνησε και μου είπε: «Παιδί μου, ακόμα δεν είστε έτοιμοι», το βράδυ των ημείων. Φυσικά τον πίεζε ήταν Σουτσιλέρ. Εμείς αγοράσαμε βενζίνη με την πιστωτική του Ετζάν Κιριτσέπε. Και έτσι ξεκίνησα με το φουσκωτό. Φυσικά τότε όλοι και τι δεν θα δίνανε για να είναι, για να είναι στη θέση μας. Άκου τώρα. Τώρα όμως, δύο από τα άτομα που αποφασιστήκαμε στις πρωινές ώρες της 301ης Ιανουαρίου του 96 τηλεχρονιστή Καρντάκ και, και υψώσαμε την τουρκική σημαία, υποστέλλοντας την ελληνική, εγώ και ο Ερτζάκ Κιτζεπέ, δικαζόμαστε σε αυτή την αίθουσα. Πώς φτάσαμε εδώ δεν γνωρίζω. Οι ίδιοι βάλαμε τη βενζίνη. Οι ίδιοι πήραμε ψωμί και τυρί και ντομάτα για να έχουμε μαζί μας. Το κατάλαβες λίγο τώρα. Δεν μας βοήθησε κανείς και εδώ αποδεικνύεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Όταν λοιπόν σου λέει ότι εμείς βάλαμε βενζίνη με το φουσκωτό ήταν ιδιώτη. Ακούσου λέω τώρα. Αν θυμάσαι καλά την εικόνα, το φουσκωτό είχε άσπρη από πίσω μηχανή. Ποτέ μια ειδική ομάδα, για όσους ξέρουν στρατιωτικά απλά, δεν πηγαίνει σε ειδική επιχείρηση με άσπρη μηχανή, κύριε Αντωνάκο μου. Που φαίνονται όλα αυτά. Έτσι, μπράβο. Και πήρα ψωμάκι και τυράκι, άνθρωποι. Δηλαδή ήταν να πας εκεί και με κλωτσιές σου πετάξεις έξω. Δεν πήγαν για αποστολή. Το κατάλαβες. Δεν πήγαν για αποστολή. Μάλιστα. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει τι λέω 131, τελεία και παύλα, και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Γιατί δεν θέλω να καταλάβω και τι του λέω. Τέλος. Έτσι. Σε μήμα, λυπάμαι, εγώ δεν σέβησα. Ούτε εγώ σέβησα. Σου λέω μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις. Έχεις τις αιμονές σου και καλά κάνεις. Στέλνεις ένα μήνυμα και μετά κρύβεσαι όμως. Όταν έχεις το νόημα 19, λες μήνυμα και σε έψαχνα για συνεργάτη μου, δεν απαντούσες. Με μηνύματα απαντούσες πάλι. Και σε έψαχνα πληροφορίες. Τελικά εκτεθήκαμε, γιατί δεν είναι έτσι το θέμα. Και το λέω και δημοσίως, κύριε Αντωνάκο. Μα δεν στείλε μήνυμα για του Ζαμί στα Γανιτσά ότι γίνεται και γίνεται και δεν ήταν έτσι. Μάλιστα. Το λέω τώρα φορά παντού για να καταλάβεις. Μπα για να καταλάβεις. Δεν είναι εύκολο να εκθέτεις ανθρώπους και να εξαφανίζεις μετά. Πολύ σωστά. Έτσι. Να έχεις το θάρρος, συγγνώμη σου. Μην γελάς εσύ, Γεωργιάδη. Μας έβαζε περιπέτειες με του Ζαμί στα Γανιτσά. Άμα πια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στην ουσία. Λοιπόν. Έχουν απομείνει πόσα έφυγαν λεπτά, γιατί έχουν απομείνει μόνο 5 σειρές για τον Αγαπητό. Ξέρω 5-6 σειρές. Κάντε μου τη χάρη. Εμείς λέμε πράγματα εδώ που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά. Όταν λέω πουθενά, πουθενά. Έχουν απομείνει 5 σειρές. Τελευταία μέρα παρουσίαση. 5, σταμάτησε. Ρε. 5, αφού μένει μέρα. Έχουν απομείνει 5 σειρές. Λοιπόν, ο Γεωργιάδης εκεί παρεμβολέας. Λοιπόν, 5 σειρές. Για 5 τελευταίους. Τελευταία μέρα παρουσίαση των βιβλίων. Παρουσιάζω τα βιβλία στα γρήγορα για τους 5 τελευταίους που θα τηλεφωνήσουν τώρα. Δείξτε τα βιβλία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα δείξουμε. Εδώ είναι. Ναι, θα το δούμε, δεν πειράζει. 5 σειρές. Το βιβλίο αυτό εδώ, όσοι δεν το πάρετε, θα χάσετε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής σας να δείτε γιατί η Ελλάδα είναι πάμπλουτη. Πρόκειται για μια πηγή πληροφοριών. Έτσι. Ένα βιβλίο σημαντικότατο, 430 περίπου σελίδων, του Γιάννη Παπαζήση, πολύτιμη λύθηκε στρατηγικά ορυκτά της Ελλάδος. Εκπληκτικό πραγματικά βιβλίο, γιατί έχει τις απόρριτες έρευνες του ΙΓΜΕ και Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της Ελλάδος και όχι μόνο, που αποδεικνύουν αυτά τα πράγματα. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, δείτε εδώ ένα χάρτη με το τι περιέχει ο τόπος σας, ρε παιδιά. Ο ευλογημένος τόπος. Αν σας διαβάσω αυτό το χάρτη, διαβάζω από κάτω, άστο έτσι. Άστο έτσι. Μπα και καταλάβει τι σημαίνει Ελλάδα, συνέλληνες. Πάγωσε το που λες εσύ. Ακινητοποίησέ το, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας διαβάζω λοιπόν στα γρήγορα. Αμίαντος, άστρη, βαρύτης, βερμικουλίτης, βολαστινίτης, γρανάτης, γραφίτης, γύψος, δολομίτης, ζεόλυθη, καολίνης, έτσι, ανθραγικά, πυρητικός, μύριδα, χρυσός, σου λέω, ναι, ουράνιο, λίθιο. Αυτό είναι απόλυτη έρευνα. Συνεχίζω. Άργυρος, αλουμίνιο, μαγκάνιο, νικέλιο, χρώμιο, χαλκός. Αυτά που σας φορά ανέφερα είναι τα υψηλότερα ποσοστά στον κόσμο. Μάλιστα. Που έχει τόπος. Και μιλάμε για εκπληκτικά ορυκτά. Και αυτά τα έχει η Ελλαδάρα μας, ρε παιδιά. Αυτά θέλουν να πάρουν. Για το βερμικουλί δεν έχει μιλήσει κανένας. Μόνο ο στρατηγός έχει μιλήσει. Τι να πούνε, βρε Αντώνη. Τι να πούνε για το λίθιο. Που στο Αφγανιστάν όλη η ιστορία έγινε για το λίθιο. Και πήγαν οι Αμερικανοί εκεί. Και η Ελλάδα έχει τεράστια κοιτάσματα. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω, επαναλαμβάνω ότι έχουν απομείνει ούτε τρεις σειρές και έχουμε 5 λεπτά εκπομπής για μερικούς ηλιθίους. Το λέω έτσι, ναι, ναι, γενικά. Που δεν καταλαβαίνουν. Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ο άλλος εδώ από ό,τι βλέπω, 5 λεπτά, 5 σειρές, λέει, ξέρω εγώ τι λέει.
Δεν είναι 5 λεπτά ψηφίσεις, το παραλαμβάνω. Είναι τα λεπτά. Είναι η τελευταία μέρα. Είτε είναι 15 σειρές, είτε είναι 2 σειρές, τελείωσαν τα βιβλία. Σας λέγαμε πολλές φορές τελειώνουν τα βιβλία και τελειώνουμε μετά μας παρακαλούσαν. Κάτσε σειρές. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ιερά έλευσης. Δείτε εδώ. Καλά που είναι και ο Κώστας Πράσος ο φίλος μου και με βοηθάει με τα μηνύματα. Λοιπόν, ιερά έλευσης, η αληθινή ιστορία. Δείτε εδώ. Θα μείνετε άφωνοι γιατί το βιβλίο αυτό του κύριου Στάμου περιλαμβάνει μέσα όλα τα αλφάβητα τα πιο ελληνικά. Όλα. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Πού υπάρχουν πυραμίδες στην Ελλάδα αρχαιότερες των Αιγυπτιακών. Πού υπάρχουν υποθαλάσσιες πόλεις μυθισμένες, ρε παιδιά, έλεος. Τι θέλετε άλλο, δεν κατάλαβα. Τι θέλετε άλλο. Μια ιατρική κυκλοπαίδεια διάγνωση ασθενειών. Εδώ είναι. Διάγνωση ασθενειών. Μια εγκυκλοπαίδεια οικογενειακή για όλο το σπίτι. Πρέπει να την έχετε όλοι οι Έλληνες. Και όταν λέω όλοι, είναι όλοι. Έτσι. Ναι. Όλοι. Όλοι. Επίσης το βιβλίο για τη χρυσοθυρία. Τελευταία μέρα παρουσιάζει. Τελειώσαμε, Έλληνες. Είτε όταν παραλαμβάνετε ή όχι. Ποτέ. Για τις χρυσοθύρες. Όλα τα μηχανήματα. Έτσι. Η νομοθεσία για να είστε νόμιμοι. Και κάτοχοι μηχανημάτων. Είτε εδώ. Άδωνη, δες εδώ. Για ρίξε λίγο να δει, Άδωνη. Να ζαλιστεί λίγο που λέμε. Εδώ είμαστε. 20 τόνοι χρυσού πουλήθηκαν από το Σιμίτι. Κανένας δεν μιλάει. Έκανε ερώτηση, το ξέρω. Ναι, ναι. Αλλά μούγκα στη μούγκα. 20 τόνοι χρυσού. Λοιπόν, τα μηχανήματα ανιχνεύσεως και ανεβρέσεως χρυσού. Τα πραγματικά. Μετά λέει που πήγε ο πλούτος Ελλάδος. Που πήγε, στις τσέπες κάποιον. Αλλά δεν μιλάει κανένας. Μόνο εγώ μιλάω και μερικοί από εμάς ακόμα. Λοιπόν, δείτε εδώ. Όλα τα μηχανήματα για να μην ασκοηδεύουν. Όλα. Τα σύμβολα και οι συμβολισμοί. Πώς ερμηνεύονται. Η νομοθεσία για να είστε νόμιμοι. Όλα αυτά στο βιβλίο αυτό. 8 έργα. 44 ευρώ από 170 ευρώ. Λοιπόν. Και ποιοι φάγαν τα λεφτά, έτσι. 2, 3, 10, 25, 23, 20. Το τηλέφωνο των εκδόσεων Κάδμος. Ζητήστε, αγαπητοί φίλοι, αυτά τα σημαντικότατα βιβλία. Έρχεται περίπου 5 ευρώ το κάθε έργο. Είναι 8 έργα, αλλά έργα μοναδικά. Πολύτιμη λύθηκε στα δικά ορυκτά της Ελλάδας του Γιάννη Παπαζήση. Ιερά ελευσής του Τάσου του Στάμου, Χρυσοθυρία Ανιστόδας Σταυρούς, ένα βιβλίο από τα πολιτοποιημένα, η σημαντική ιατρική εγκυκλοπαίδεια που αναφέρεται στη διάγνωση των ασθενειών. Μου λέει το βιβλίο ο του βουλευτού Πλασάς, ναι. Έτσι, με βοηθάει, ότι έχουν απομείνει 2 σειρές. Μάλιστα. Δεν έχουμε παραπάνω. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Τελείωσε. Τελευταία μέρα είναι, Άδωνη. Δεν υπάρχουν. Τελευταία μέρα είναι. Τελευταία μέρα. Δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, όσοι προλάβουν θα παραλάβουν. 2-31-025-23-20 από 170 ευρώ, 44 μόνο ευρώ. Προλάβετε, συνέλληνες. Προλάβετε, παραλάβετε. Κυκλοπαίδεια για την υγεία. Η Ελλάδα στην παγκόσμια κακιά της γεωπολιτικής. Ποιοι φάγανε τα λεφτά σας, μωρέ. Δεν θέλετε να ξέρετε ποιοι πολιτικοί έχουν σχέση με το Σόρος.